δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής του τουρνουά του πρωταθλήματος μπασκετάκι Αγρίνιο. Πρώτο μάτς της ημέρας είναι ανάμεσα στην Εμπόριο Αρμάνι και τους Αγρίνιο Τούτορς. Εμπόριο Αρμάνι είναι στην πρώτη επίθεση, ο Αγγέλης αστόχησε σε δύο προσπάθειες. Ο Λιάγκας όμως πήγε να σηκωθεί, ήταν στο έδαφος πεσμένο, σηκώθηκε με την μπάλα στα χέρια, έκανε βήματα. Στεφανάτος, Σβίγκος, Αγγέλης, Δάρλας και Τασκούλης είναι η πεντάδα για, για την Εμπόριο Αρμάνι, η οποία έχασε αυτή τη, και αυτή την επίθεση. Καρέτσος, Διδασκάλου, Βαρδουλέκης, Τραποδήμος και Λιάγκας είναι η πεντάδα των Τούτορς. Καρέτσος είναι ο πρώτος παίκτης ο οποίος πήρε προσπάθεια για τους Τούτορς, αλλά αστόχησε. Κάρλας παίρνει τους πρώτους πόντους για την Εμπόριο Αρμάνι. Δύο 2-0 για τους γηπεδούχους μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, έχουν το απόλυτο. Στο 1-1 βρίσκονται οι Τούτορς. Μπάρλας προσπάθησε να περάσει με έξυπνη πάσα στο Σβίγκο. Μπερδευτήκαν όμως εκεί παίκτες των γηπεδούχων, έγινε το λάθος. Για να δούμε το Στραβόδημο. Στραβόδημος το έχει αυτό το σουτ. Το έχει δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ισοφαρίζει σε 2-2. Πηγαίνει προς τα μέσα, ωραία η προσπάθεια του, μπόρεσε να ξεμαργαριστεί, δεν κατάφερε όμως να ευστοχίσει. Ο Διδασκάλου ήταν αυτός ο οποίος πήρε την επίθεση των Τούτορς, δεν τα κατάφερε. Ο Σβίγκος περπάτησε λίγο. Πολύ όμορφη πάσα από τον Καρέτσο. Το δούμε αρκετές φορές αυτό το σκηνικό. Αγγέλης Δόντινη, νέο προβάδισμα στην Εμπόριο Αρμάνι 4-2. Αν λέγαμε ότι θα δούμε πολλές φορές αυτές τις πάσες από τον Καρέτσο στους συμπαίκτες του. Διεκδίκηση Λιάγκας και Δάρλας. Ο Δάρλας βρέθηκε κάτω. Τα λάθη του Στραβοδήμου μέτρησε. Έχουμε το 4-4. Στο καλάθι αστοχή, ο Σβίγκος έχει μια δεύτερη ευκαιρία, αστόχησε. Καρέτσος κατέβασε και το rebound. Παρκουλάκης για τρεις, αστόχησε. Προσπαθεί να τρέξει στο θάνατος. Κερδίζει το φάουλ στην φάση αυτή από τον Λιάγκα. Ωστά, πίσω,
από κοντά στόχησες την επίθεση αυτή. Καρέτσος οργανώνει την επίθεση των Tutors. Παίρνει και το σουτ τριών πόντων, είναι άστοχο. Ο Σβίγκος το rebound βγάζει για τον Στεφανάτο. Αγγέλης αστόχησε στο σουτ δύο πόντων. Ο Λιάγκας πήρε το rebound. Θέλουν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι με τον Στραβοδήμο. Για να δούμε ο Σβίγκος. Όμως το καλάθι είναι εκ νέου προβάδισμα. 6-4 για την εμπόριο Αρμάνι. Καρέτσο, πολύ όμορφη πάσα στον Στραβοδήμο. Καλάθι και φάουλ. 6-6. Αλφάδη και στην πόλη έχει και τους 7 πόντους της ομάδας του Στραβοδήμος. Πρώτο προβάδισμα για τους Tutors με 6-7. Αγγέλης όμως πηγαίνει μέχρι μέσα, αστόχησε. Κερδίζει το φάουλ, μετράει και το καλάθι. Είναι άστοχος, μπάλα πηγαίνει πάνω του. Ξανασούταρε βολή, αλλά είναι δύο πόντων. Οπότε προβάδισμα 17 για την εμπόριο Αρμάνι. Καρέτσος αστόχησε, ο Λιάγκας πήρε το rebound και αλλοιώθηκε την προσπάθειά του από τον Βάρλα. Την απόφαση και στην μπάλα είναι για την εμπόριο Αρμάνι. Ενώ ο Αργύρης κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο παιχνίδι, περνώντας τη θέση του διδασκάλου. Ο Λέγκας κάνει φάουλ στον Κώστα στη θέση του Μαρκουλέκη. Διακοπή 4:35 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εμπόριο Αρμάνι Αγρίνιο Tutors 17. Ο Σβίγκος εκτελεί για 3. Αστοχή. Ο Στραβοδήμος βάζει πολύ καλά το σώμα, καλύπτοντας την μπάλα και κατεβάζοντας το rebound. Καρέτσος πηγαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Τρομερή πάσα στο Στραβοδήμο, αλλά η ενέργεια που έκανε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Περνάνε στον εθνιδιασμό, ο Βάρλας αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 12-7 στο τετράλεπτο για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
Γύρισε, απάντησε μέσω τριών πόντων. Μείωσε στους δύο, 12-10. Στο θανάτος για τον Σβίγκο. Στο θανάτος βάζει το καλάθι. Αρκετά καλά επιθετικά οι δύο ομάδες στο πρώτο 7 λεπτό. Λάγκας κλείνεται, κάνει βήματα εκεί, φαίνεται αυτό. Βαγγέλης βγαίνει στο τρίποντα στο χι, κοιτάει για το ριμπάουντ και τελικά μπερδεύεται με συμπαίχτη του. Πέσανε και οι δύο στην μπάλα, ο Αγγέλης και ο Δάρλας. Κάθε την μπάλα ο Δάρλας περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου στη θέση του ο Κάπας, ενώ στο παιχνίδι πέρασε και ο Αθανίτης στη θέση του Λιάγκα. Ο Κώστας βγαίνει εκτελεί για τρεις, αστοχή όμως. Παραμένει το 14-10. Τρεις και ο Σβίγκος είναι άστοχος. Από την ώρα που είπα ότι οι επιθέσεις των ομάδων πάνε καλά, δεν ξαναμπήκε πόντος. Γύρις με τον Αθανίτη. Καρέτσος βγαίνει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, αλλά δεν καταλήγει στο καλάθι. Ο Κάπας πηγαίνει προς τα μέσα, έχασε την ισορροπία του εκεί. Ο Σβίγκος σώνει μια επίθεση. Στο θανάτος αστόχησε, ο Αθανίτης έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Και 17 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, 14-10, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση αυτή των Σεμπόρι Αρμάνι. Ο Σβίγκος κοντά στο καλάθι αστόχησε, ο Κάπας προσπαθεί με κάποιο τρόπο, μαζεύει το ριμπάζι με το βοήθεια και το ταμπλό. Ευστοχή κιόλας, 16-10. Καρέτσος για τρεις, είναι άστοχος. Για να Κώστας κάτω από το καλάθι, κερδισμένο φάουλ. Αναφορά από τον Αργύρη, 14 δευτερόλεπτα. Ο Αθανίτης είναι μόνος, αστόχησε εκεί. Ο Τασκούλης πήρε το rebound, αλλάζοντας με τον Αγγέλη, ενώ στο έδαφος έχει μείνει ο Κάπας. Στα 36 δευτερόλεπτα. Ζητάει αλλαγή ο Κάπας, καθώς υπήρξε ένας τραυματισμός στην φάση αυτή. Νομίζω ο Παπαθέου είναι ο παίχτης ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Ναι, ο Παπαθέου είναι αυτός που περνάει στον αγώνα.
Επίθεση 20 δευτερολέπτων για την Μπόρι Αρμάνι, 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Αθανίτης προσπάθησε να εκλέψει την μπάλα, δεν ολοκλήρωσε. Μια επαναφορά με τον Τασκούλη για το Σφίγγο. Το κανάδοσο μισού τριών πόντων είναι άστοχο. Ο Γιαννοκώστας με την βοήθεια του Ταμπλό παίρνει αυτό το rebound. Ωραία πάσα του Αθανίτη. Αργύρης κάτω από το καλαθί κερδίζει το φάουλ από τον Στεφανάτο. Δύο βολές στα 16 δευτερόλεπτα για τον Αργύρη. Μένει το 16-10. Άστοχος και στην δεύτερη, παραμένει το 16-10. Η λογική λέει ότι η Εμπόρια Αρμάνι θα εξαντλήσει όλη την επίθεση. Ο Σφίγγος πάει κοντά στο καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια, αστόχησε. Προσπαθεί να κλέψει την μπάλα, κάνει φάουλ. Ο Σφίγγος τώρα κοιτάει και τον πίνακα. Νίκο, είσαι τυχερός γιατί δεν ήταν συμπληρωμένα τα ομαδικά στην φάση αυτή. Περίπου 2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Στραβοδήμος πίσω από το κέντρο, κάνει το σουτ. Παραμένει το 16-10, είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου στο ματς ανάμεσα στην Εμπόριο Αρμάνι και τους Άγρινιο Τούτορς. 16-10 το σκορ. Αργύρης, Καρέτσος, Τραβοδήμος, Γιαννοκώστας και Αθανίτης η πεντάδα για τους Τούτορς, οι οποίοι θα είναι στην πρώτη επίθεση. Τασιούλης, Καραγιάννης, Στεφανάτος, Σβίγκος και Τσέλιος η πεντάδα για την Εμπόριο Αρμάνι. Η Εμπόριο Αρμάνι που δεν έχει σήμερα στη διάθεσή της τον MVP των δύο πρώτων αγώνων, ο Χρήστος Σταυρόπουλο. Έχει βρει πάντως λύσεις. Στην πρώτη επίθεση Τούτορς, εντάξει, στα χέρια του Κάρετσου πάλι. Ο Αργύρης παίρνει το σουτ τριών πόντων, είναι άστοχο. Ο Γιαννοκώστας κάνει επιθετικό το φάουλ στην φάση αυτή, το παραδέχεται κιόλας. Και πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο για την Εμπόριο Αρμάνι. Στεφανάτος για τρεις, είναι εύστοχος. 9-10, πρώτη φορά το μάτσο στους 9. Τσέλιος έκλεψε, ο Καραγιάννης βγαίνει στον ευθυνδιασμό, εκτοχή 21-10. Ένα τρίποντο και ένα τίποντο. Φαίνει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή για την Εμπόριο Αρμάνι. Ο Φανίτης πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Αργύρη. Ο Αργύρης θέλει να πάει προς τα μέσα, μπερδεύεται. Δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο και μάλιστα στη λήξη του χρόνου ο Αργύρης πετυχαίνει ένα σουτ 2 πόντων, κάνοντας το 21-12. Προσπάθησε ξανά να κλέψει, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια του.
κοντά, έκανε το 23-12 και έχουμε time out. Τρέφουμε μετά το time out. Βόρειο Αρμάνι Αγρίνιο Τούτορς 23-12. Επαναφορά για τους φιλοξενούμενους. Κάνει ωραία πάσα στον Βαρδουλάκη. Ο Βαρδουλάκης από κοντά πατάει γερά, μειώνει σε 23-14. Αρκετά φάλου στον Στραβοδήμο, συρρήθηκε το πρώτο που ήταν χαμηλά. Στην επαναφορά ο Βαρδουλέκης. Για τον διδασκάλου, ο διδασκάλου τελικά κράτησε την ισορροπία του, έβγαλε στον Καρέτσο, ο οποίος κάτω από το καλάθι, και εύκολο έργο για να μειώσει σε 23-16. Από τον Τασκούλη, ο οποίος καταστέλνει την διαφορά στους 9. Καρέτσος πηγαίνει προς τα μέσα, ξανά μια δύσκολη προσπάθεια. Στροποδήμος εδώ έκανε το κλέψιμο. Βαρδουλάκης παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Τασκιούλης έσπρωξε την μπάλα στον Καραγιάννη για αυτό το rebound. Και ξανά ο Γιάννης Τασκιούλης είναι αυτός ο οποίος οργανώνει και την επίθεση. Τέλειωσε το τελείο για 3 με ταμπλό. Μάλιστα, 28-16. Πρώτη φορά η διαφορά στους 12. Με ένα τρίποντο το οποίο θέλει και δώσει τύχη, εντάξει. Καρδουλάκης απαντάει όμως, 28-19. Ξαναρίχνει τη διαφορά από τους 10. Αστόχησε από κοντά. Έκανε και φάουλ. Δύο αλλαγές θα έχουμε για την Εμπόριο Αρμάνι, με Σβίγκο και Παντούλα. Ενώ και για τους Τούτορς θα περάσει ο Λιάγκας αντί του Αργύρη. Καραγιάννης και Τσέλιος πέρασαν εκτός αγώνα για τον για την Εμπόριο Αρμάνι. Και είχαμε λίγο ποδόσφαιρο για να καταλήξει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Συνεχίζεται η επίθεση για την Εμπόριο Αρμάνι. Σε τριών πόντων από το Σβίγκο είναι άστοχος. Ξανά η διαφορά στους 12, 31-19.
Καρέτσος δεν θα απαντήσει και στον ευνηδιασμό ο Σβίγκος αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 33-19 στο τετράλεπτο πριν το ημίχρονο. Κάνει το 33-22, πριν είχαμε τη μεγαλύτερη διαφορά για την Εμπόριο Αρμάνι. Κώστας θα περάσει στη θέση του. Καθυστέρησε πάρα πολύ, ο χρόνος τελείωσε. Ο Καρδουλάκης θέλει να πάει προς τα μέσα πολύ όμως προσπάθεια για να ρίξει την διαφορά στους 9. Πατούλας εκτελεί για τρεις. Επίθεση 5 δευτερολέπτων για την Εμπόριο Αρμάνι, η μπάλα δεν βρήκε Στεφάνη στην προσπάθεια που έγινε. Διατηρούν την κατοχή με επαναφορά, αλλά έχουν μόλις 5 δευτερόλεπτα. Στην επαναφορά καθυστερούν. Αυτά τα 5 δευτερόλεπτα τελικά τα χρησιμοποίησαν μέχρι να επαναφέρουν την μπάλα. Είναι παράβαση. Επίθεση για τους Τούτορς. Αλλά τον πούλησε στο σουτ. Έχει όμως ευκαιρία να σκοράρει με δύο βολές. Παπαθέου περνάει στη θέση του Αγγίλη. Έστω εγώ στην πρώτη του κόσμο. Άστοχος στη δεύτερη ο Γιάννο Κώστας από κοντά δεν κατάφερε να ρίξει κι άλλο την διαφορά. Είναι στους 8, 33-25 υπέρ της Εμπόριο Αρμάνι. Στεφανάτος ευτοχή σε δεύτερο τρίποντο σε αυτή την περίοδο. Ξαναστέλνει σε διψήφιες τιμές τη διαφορά. 36-25. 1,5 λεπτό πριν το φινάλι. Thank you.
από κοντά. Ο Βάρλας για τον Σβίγκο κάτω από το καλάθι. Ασίστ από τον Βάρλα, καλάθι από τον Σβίγκο, 38-25. Παθαίου είναι αυτός ο οποίος βγάζει την μπάλα μετά το χαμένο κοντινόθου του Γιανοκώστα. Καρέτσος και Βαρδουλάκης εκτός, Λιάγκας και Αργύρης στο παιχνίδι για τα τελευταία 41 δευτερόλεπτα. Κάνει το 38-28, μένει ελάχιστος χρόνος, δεν θα προλάβουν πολύ δύσκολα, ναι, το σούτ το οποίο κάνει ο Τασκούλης είναι απελπιστικά άστοχο, τέλος ημιχρόνου, 38-28 εμπόριο Αρμάνι Αγρίνιο τούτο. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Εμπόριο Αρμάνι Αγρίνιο Τούτορς, 38-28, πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι παρατάσσονται με τα Σκούλη, Σβίγκο, Στεφανάτο. Ο Σβίγκος εδώ το επιχείρηση τριών πόντων, Βάρλα και Καραγιάννη. Ο Σβίγκος στέλνει τη διαφορά στους 13 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Καρέτσος, Τραβοδήμος, Λιάγκας, Βαρδουλέκης και Διδασκάλου, η πεντάδα για τους Τούτορς. Πηγαίνει προς τα μέσα, ευστοχή. Μειώνει σε 41-30. Ο Βάρλας κλείστηκε και έκανε λάθος. Πάσα ο διδασκάλου έκλεψε. Καρέτσος εκτελεί για τρεις χαμηλός σουτ. Ο Λιάγκας παίρνει το rebound και κερδίζει το foul και το δικαίωμα για δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη, ο Λιάγκας παραμένει το 41-30. Μπάλα έκανε παιχνίδια, δεν κατέληξε στο καλάθι. Yeah.
προσπάθεια μην καταλήξει εκτός. Δεν είχε βρει η Στεφανή. Οπότε οι Tutors έχουν μια νέα ευκαιρία να μειώσουν κάτω από τους 10. Ο Λιάγκας αστοχεί. Παραμένει το 41-30. Μετά από 2 λεπτά στο 3ο δεκάλεπτο. Ο Βάρλας μια περίεργη προσπάθεια για να βάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι, δεν τα κατάφερε. Καρέτσος παίρνει σου 3 πόντων, είναι άστοχος. Ο Δάρλας εκεί πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φαουλ, είχε μείνει μπροστά. Αργύρης πέρασε στη θέση του διδασκάλου. Είμαστε έξι. Δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή για το Βάρλα. Όχι. Είναι άστοχος. Ο οποίος έχει βγάλει την μπάλα, το παραδέχτηκε. Το σημείο δικαίου Στεφανάτος. Στραβοδήμος από κοντά σε δύσκολη προσπάθεια. Στόχισε. Συνεχίζουν να είναι άστοχοι οι φιλοξενούμενοι. Τους μιμούνται εκεί γήπεδο και σιγά σιγά. Σε 2 το επιμέρους σκορ στο 3ο δεκάλεπτο μετά από 3 λεπτά. Ο Καρέτσος βγάζει άλλη μια ωραία πάσα. Δεν μπορεί να χρεωθεί σαν ασίστ όμως. Αργύρης έκλεψε. Ως του κου λέγεται αυτό. Χάθηκε όμως στην τελική προσπάθεια. Ο Σβέγκος από κοντά ευστοχή, κάνει το 45-30 και time out για τους Tutors. Το 45-30 μετά από 3,5 περίπου λεπτά στο 3ο δεκάλεπτο, η διαφορά στους 15 για το είναι εμπόριο Αρμάνι. Ούτε 2 πόντα μειώνει 45-32. Κέρδισε φάουλ από τον Τσελιό. Βάρλας διαμαρτυρήθηκε για φάουλ εκεί. Δεν μου φάνηκε κάτι. Σου 3 πόντων. Ο
Καρέτσος διεκδίκησε το rebound, την μπάλα όμως βρήκε πάνω του. Κάνει πολύ ωραία μπάζα στον Βέρλε, ο Βέρλας αστοχεί σε πέναλτι. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound, κερδίζει το φόλι, έχει ευκαιρία να σκοράρει με δύο βολές. Παραμένει το 45-32. Κάστοχος και στη δεύτερη, ο Αργύρης μαζέψε το rebound. Θέλει να τρέξει. Όχι, είναι οργανωμένη η άμυνα. Καρέτσος παίρνει σου τριών πόντων, η μπάλα δεν του έκανε καθόλου το χατήρι αυτή τη φορά, ήταν καλό το σουτ. Το rebound το πήρε ο Αργύρης, ο οποίος κέρδισε το φαουλ. Κάτι μπορεί να σωθεί σε αυτή την επίθεση για τους Tutors. Από ένα καλό σουτ όμως το Καρέτσου. Ο Αργύρης αστοχή στην πρώτη βολή. Περίπου στα μισά της τρίτης περίοδου, αστοχή και στη δεύτερη. Ο Δάρλας μαζεύει το rebound, γίνεται το λάθος. Αργύρης είναι εντελώς ξεμαρκάρισμος, αστοχή. Όμως έχει το χρόνο να τρέξει να μαζέψει και το rebound. Για να πως πάει κοντά στο καλάθι, πατάει καλά. Μειώνει στους 11. 45-34. 4,5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Τέλος, μια περίεργη ενέργεια. Και υπάρχει και τεχνική ποινή. Διπλό κακό στην προηγούμενη επίθεση για τους Tutors, καθώς και το καλάθι δεχτήκανε στην προηγούμενη επίθεση των Εμπόριο Αρμάνι. Καθώς και το καλάθι δεχτήκανε και την βολή από την τεχνική ποινή. Στόχησε 51-34, time out για τους Tutors. Επιστρέφουμε από το time out, το σκορ είναι 51-34, 3-40 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Οι Εμπόριο Αρμάνι ξεμακραίνουν σε αυτό το διάστημα. Καρέτσος πηγαίνει προς τα μέσα, κόβεται από τον Κασκούλη. Θα πάρει ένα σουτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Το φανάτο στο rebound. Ο Φίκος θέλει να τρέξει την ομάδα του, αλλάζει με τον Αγγέλη. Ο Σκούλης ξανά για τον Αγγέλη. Δεν είναι καλό το σουτ εδώ, φάνηκε. Τέλος προσπάθησε να διεκδικήσει το rebound. Πάτησε εκτός τελικής γραμμής.
το τρίλεπτο για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 51-34. Ο Κώστας έκανε μια προσποίηση εκεί για να ξεμαρκαριστεί. Δεν κατάφερε όμως να ευστοχίσει. Ξεκινήσουμε και τα μαγικά μάλλον Βόρειο Αρμάνι. Δεν βγαίνουν αυτές οι πάσες. Από κοντά ο Αγγέλης κάνει το 53-34. Κερδίζει φάουλ εδώ. Ο Λέγκας περνάει στη θέση του Χαρίτσου. Πασκούλης ωραία πέσα για τον Στεφανάτο κάτω από το καλάθι 55-34. Πέντε-36, ένα δύσκολο καλάθι. Η Μπόρια Αρμάνι όμως απάντησε άμεσα με τον Σβίγκο. Συνήθως τη διαφορά ξανά στους 21. Το τελευταίο λεπτό του της τρίτης περίοδου, Πασκούλης κερδίζει το φάουλ. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά, ο Πασκούλης θα εκτελέσει δύο βολές. Δευτερόλεπτα και πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν όλα οι tutors. Γιάννο
Κώστας λογικά θα πάει κοντά. Αστοχή, παραμένει το 58-39, είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο, εμπόριο Αρμάνι Αγρινιό Τούτορς 58-39, πρώτη επίθεση για τους Τούτορς, οι οποίοι έχουν στην πεντάδα Καρέτσο, Στραβοδήμο, Βαρδουλάκη, Λιάγκα και Αργύρη. Στην πεντάδα της εμπόριο Αρμάνι είναι οι Παπαθέου, Καραγιάννης, Τασκούλης, Σβίγκος και Αγγέλης. Καρέτσος εδώ θέλει να τρέξει την ομάδα του, Αργύρης προσφέρει την μπάλα στο Στραβοδήμο, ο οποίος μειώνει σε 58-41. Ο Στραβοδήμος πάει μέχρι το καλάθι, 58-43. Αργύρης κάνει φάουλ εδώ στον Τασκούλη στην προσπάθεια να κλέψει. Το ξεκίνημα που ήθελαν οι Τούτορ στο ξεκίνημα δεν έχουν δεχτεί πόντο, έχουν πετύχει οι τέσσερις. Θέλουν να βρουν τις λύσεις και να πλησιάσουν. Για να δούμε αν ο Βαρδουλάκης θα τους φέρει πιο κοντά. Όχι, αστοχή, θα σκούλει στη γλυκή την μπάλα από τα χέρια του, βγαίνει έξω. Επαναφορά ο Καρέτσος, τρέχει και μαζεύει την μπάλα πριν περάσει πίσω από την γραμμή της Πολ κερδισμένα το Λέγκα, δεν πετυχαίνει και το καλάθι. Γιάννο Κώστας επιστρέφει θέση του Βαρδουλέκη, Στεφανάτος και Δάρλας θα γυρίσουν για την Μπόρια Αρμάνι. Και ο Λιάγκας είναι έτοιμος για να εκτελέσει δύο βολές. Άστοχη η πρώτη. Και η δεύτερη παραμένει το 58-43. Στεφανάτος προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Αυτή είναι για τους Τούτορ. Καρέτσος ψάχνει το τριάντα. Δεν είναι η μέρα του σήμερα. 6 από τα 6 και 75. Ο Βάρδος από κοντά στο κύριο Αγγέλης παίρνει ένα παλικαρί στο rebound. Μετά έφανε 3-4 πάνω του. Κάποιος έχει κάνει φάουλ εκεί.
ακουστεί. Ο Αγγελής κάνει το 59-43. Βασίλης διατηρεί πολύ όμορφα στον έλεγχο του την μπάλα εδώ. Αγγέλης είχε ακόμα την ευκαιρία να σκοράρει με ένα ζευγάρι βολών. Εύστοχος στη δεύτερη, 60-43. Πολύτιμες οι λύσεις που έχει δώσει ο Αγγέλης στο σημερινό μάτς στην Εμπόριο Αρμάνι. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Αρμύρη, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Ο Τασκούλης κάνει μεταφορά και το παραδέχεται. Σήμερα έπρεπε να βρει λύσεις. Έλειπε ο Χρήστος Σταυρόπουλος, έλειπε και ο Νίκος ο Τσιαμάκης. Βρήκε λύσεις, επιθετικά τουλάχιστον βρήκε λύσεις. Αρκετά σημεία του αγώνα, έχει τη διαφορά. Εδώ Καρέτσος, σπαϊκίνια. 60-46. Προκλητικά μόνο το 6-6 και 75. Προσπάθησε να στοχίσει με τη βοήθεια του ταμπλό. Δεν τα κατάφερε όμως. Πέντε λεπτά για το φινάλε, 63-46. Έχει ένα ισχυρό προβάδισμα η Εμπόριο Αρμάνι. Πάλι το Λιαγκάς πρέπει να έκανε το πέμπτο φάουλ στο παιχνίδι. Στη θέση του πέρασε ο Αθανίτης. Πολύ όμορφη πάσα
από τον Τασκούλη στην επαναφορά. Ο Αγγέλης την αξιοποιεί, κάνει το 65-46. Στραβοδήμα. Ευστοχή στην πρώτη, 65-47. Άστοχος στη δεύτερη, παραμένει το 65-47, πάει να βγάλει μια μακρινή πάσα ο Τασιούλης, κλέβει ο... Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Πατούλας εδώ κρατάει το rebound. Εδώ κέρδισε το φάουλ από τον διδασκάλου. Συμπληρώνουν ομαδικά οι Tutors, δύο βολές για τον Πατούλα. Άστοχες και οι δύο βολές από τον Πατούλα. Παρέμεινε το 65-47. Καρέτσος πάσα κάτω από το καλάθι στον Στραβοδήμο. Δύσκολη προσπάθεια. Εδώ ο Καρέτσος έκλεψε. Περνισσό τριών πόντων. Ναι, είναι εύστοχο. 65-50 μειώνει ο Καρέτσος. Σβίγκος εκεί κάτω το καλάθι, 67-50. Για τον Καρέτσο σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις των Tutors στο παιχνίδι.
δύο βολές. Αξιοποίησε τη μία ο Καρέτσος, μείωσε σε 67-51. Ένα και 43 για το τέλος. Θα στοχίσει ένα σουτ δύο πόντων. Καρέτσος και σε αυτή την επίθεση πασάρει στον στραβωτήμα αυτός κάτω από το καλάθι, 67-53. Ο Τσέλιος κάνει φάουλ στέλνοντας τον Καρέτσο στις βολές. Η Εμπόριο Αρμάνι φτάνει στην τρίτη της νίκη σε εισάρτητους αγώνες στο πρωτάθλημα. Οι Τούτορς πάνε στο 1-2. Στις 2 για τον Καρέτσο, ο οποίος μειώνει σε 69-54. Καραγιάννης. Έτσι, νομίζω ότι προσποιήθηκε αρκετά η προηγούμενη προσπάθειά του. Τελευταία δευτερόλεπτα. Στραβοδήμος σουτάρει και ευστοχή, 69-56. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο παιχνίδι, δεν θα κάνουν επίθεση Εμπόριο Αρμάνι. Τελικό σκορ λοιπόν, Εμπόριο Αρμάνι, Αγρίνιο Τούτορς, 69-56 στον τρίτο αγώνα της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.